Θα ξεκινήσω με κάτι το παράδοξο. Ο Μάρτιν Λούθερ, το λουθεριανό κίνημα, το ξέρετε, στην ιστορία της Καθολικής Εκκλησίας, παραπέφθηκε ως αιρετικός, διότι υποστήριξε ότι η Θεία Κοινωνία, η Άγια Κοινωνία, στην πραγματικότητα ήταν μία virtuality, μία δυνητικότητα και όχι μία πραγματικότητα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ότι όταν παίρναμε τη Θεία Κοινωνία, δεν πίναμε το αίμα του Χριστού και δεν τρώγαμε το σώμα του Χριστού Θεού, δηλαδή δεν ήμασταν κανίβαλοι, αλλά ήταν μία substantiation, ήταν μία ουσιαστικοποίηση ενός θρησκευτικού συμβολισμού που περιέχει μέσα του την ιδέα εν δυνάμει του Θείου. Ο άνθρωπος κόντεψε να καταλάβατε να τον εκτελέσουν, μπόρεσε και έκανε αυτό το τεράστιο κίνημα, μπόρεσε να αλλάξει την Καθολική Εκκλησία και να δημιουργήσει τη βάση για τον Προτεσταντισμό, τον οποίο βέβαια εμείς τον ζούμε με διαφορετικούς τρόπους λόγω της πολιτικής της Γερμανίας απέναντί μας ως χριστιανούς ορθόδοξους. Επομένως, η δυνητικότητα συνεχίζεται. Αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι άλλο ψηφιακό, άλλο δυνητικό. Όταν λέμε ψηφιακό, δεν εννοούμε το ίδιο πράγμα με το δυνητικό. Ψηφιακό έχει να κάνει με τα bits and bytes, με binary codes, με δυαδικούς κώδικες του 01, που μπορούμε και μεταφέρουμε την πληροφορία, διαχειριζόμαστε την πληροφορία στα cybernetics μας, στο e-government, το οποίο e-government, παρεμπιπτόντως, μετεξελίσσεται σε i-government. Και το e-government, που είναι μια διαχείριση πληροφοριών τις οποίες μπορείς να κάνεις retrieve για να έχεις μια σχέση με το κράτος και τις κρατικές λειτουργίες ή την πολιτική οντότητα που διέπει το κανονικό πλαίσιο εκεί που εσύ υπάρχεις, περνάει στο i-government, όπου υπάρχει μία διαδραστικότητα, και προσέξτε τώρα, αυτή η διαδραστικότητα δεν είναι μόνο με ρομπότς και μηχανήματα τα οποία υπάρχουν σε ένα υπουργείο ή σε ένα ΚΕΠ, αλλά είναι και με ανθρώπους διαχειριστές, administrators, οι οποίοι μπορούν και ανταλλάσσουν πληροφορίες μαζί σου. Και υπάρχει και ένα τρίτο επίπεδο, το virtual government. Και το virtual government είναι μία διαδικασία η οποία οδηγεί στην παντελή, αν θέλετε, μη αναγκαιότητα government, κυβέρνηση, κυβερνητικότητας. Έτσι λοιπόν πρέπει να το δούμε ότι η συζήτηση περί ψηφιακού πολίτη και δυνητικού πολίτη είναι μια συζήτηση η οποία μπαίνει σε συγκεκριμένα ιστορικοκοινωνικά πλαίσια πάνω βασισμένη στην εξέλιξη της τεχνολογίας της επικοινωνίας. Ένα. Δύο, στην εξέλιξη της τεχνολογίας που μας επιτρέπει να κατασκευάζουμε, να παράγουμε, να δημιουργούμε δικούς μας κόσμους. Προσέξτε, δεν χρησιμοποίησα τον όρο προσομοίωση του κόσμου, δεν χρησιμοποίησα τον όρο αναπαράσταση του κόσμου, δεν χρησιμοποίησα τον όρο αναπαραγωγή του κόσμου, χρησιμοποίησα παράγουμε και δημιουργούμε δικούς μας κόσμους. Εάν δεν μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε την αντίληψη, τις διάφορες κατηγορίες, αντιληπτικές κατηγορίες για το τι πράγμα μιλάμε και για τι τεχνολογία για το κάθε ένα που μιλάμε, δεν θα μπορέσουμε ποτέ, όσο και καλά να είναι τα Υπουργεία Ψηφιακής Πολιτικής, να προσδιορίσουμε τους στόχους μας και να προσδιορίσουμε το τι θέλουμε να κάνουμε και πού θέλουμε να πάμε. Δεν μπορούμε, για παράδειγμα, να μιλάμε σήμερα για τεχνολογίες infrastructure, στο καινούριο πρόγραμμα ψηφιακής πολιτικής, και να μην θέλουμε να σκεφτούμε πού θέλουμε να φτιάξουμε τον ψηφιακό μας κόσμο, το δυνητικό μας κόσμο και πώς εμείς πλέον σαν χώρα, σαν πολίτες αυτής της χώρας, θα εντεχθούμε μέσα σε μια νέα αντίληψη περί τεχνολογίας. Και αυτή η αντίληψη της τεχνολογίας, θα σας πω ένα απλό παράδειγμα, να δείτε πόσο σημαντικό είναι στην Ελλάδα
η μεγάλη άρνηση και η αντίσταση που υπάρχει σε κάθε μορφή τεχνολογίας, ιδιαίτερα στην τεχνολογία των υπολογιστών, της ψηφιακής και ακόμα περισσότερο στην δυνητική. Όσο και αν έχει το χαρακτήρα μιας αισθησιακής, αν θέλετε, παρουσίασης που εξάπτει τις αισθήσεις, μια δυνητική αναπαράσταση ή μια δυνητική προσομοίωση. Το 1998 κάναμε στο Πάντιο Πανεπιστήμιο μία πρόταση για την ψηφιοποίηση όλου του Πανεπιστημίου, των βιβλιοθηκών, τη μετατροπή όλων των μαθημάτων για όλους τους καθηγητές, για όλα τα τμήματα, να τα μετατρέψουμε όλα σε ψηφιακά και να τα μεταδίδουμε μέσω από κάμερες, τουλάχιστον στο επίπεδο της, γιατί ακόμα τότε ξεκινούσε το ίντερνετ, δεν είχαμε ίντερνετ ανεπτυγμένο, αλλά σε ένα intranet, να μπορούμε μεταξύ μας τουλάχιστον να έχουμε επαφή στις τάξεις μας και το τι κάνουμε. Το κόστος εκείνης της εποχής έμπαινε σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα 417 εκατομμύρια δραχμές. Η αντίσταση που βρήκε η Σύγκλιτος στο να συζητήσει και μέσα στη Σύγκλιτο και έξω από τη Σύγκλιτο, το να συζητήσει την ψηφιοποίηση των κοινωνικών επιστημών σε πανεπιστημιακό επίπεδο ήταν απίστευτη. Δεν μιλάμε τώρα για 666 και χριστιανικές παραθρησκευτικές αντιλήψεις. Μιλάμε για επιστήμονες οι οποίοι συζητάνε για το πώς πρέπει να αναπτύσσεται η τάξη, πώς πρέπει να αναπτύσσονται τα μαθήματα, ποιο είναι το interactivity μεταξύ δασκάλου και μαθητών, μαθητών και μαθητών και ούτω καθεξής. Η αντίσταση λοιπόν που υπάρχει στην Ελλάδα απέναντι στην αυτή την τεχνολογία και σε κάθε μορφή τεχνολογίας είναι σημαντική, διότι σε καμία περίπτωση όσα προγράμματα και αν φέρουμε, ό,τι προγράμματα και να φέρουμε, ό,τι προγράμματα και αν ξεκινήσουμε, δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσουμε μία ενιαία στάση απέναντι στην εισαγωγή, την αποδοχή της νέας τεχνολογίας. Και γιατί γίνεται αυτό? Γιατί αυτή η μεγάλη αντίσταση? Διότι κάθε μορφή τεχνολογίας ενσωματώνει μέσα της μια σειρά από αξίες, ανθρώπινες αξίες, οι οποίες είναι διαφορετικές ή ανταγωνιστικές στις προηγούμενες αξίες που διέπουν τις ανθρώπινες σχέσεις. Κάθε τεχνολογία, κάθε μορφή διακυβέρνησης, κάθε μορφή εξουσία δεν είναι απλά μια σχέση ένα άτομο με το κράτος ή ένας πολίτης με το κράτος, είναι σχέσεις ανθρώπων μεταξύ τους. Ανθρώπινες οντότητες που σχετίζονται μεταξύ τους με διαφορετικούς τρόπους είναι αυτοί που κατασκευάζουν τις τεχνολογίες, κατασκευάζουν τις εξουσίες, κατασκευάζουν την πολιτική. Εισαγωγικά, περνάμε τώρα σε ένα άλλο επίπεδο για να δείξουμε πώς κάθε μορφή διαδικτυακής ζωής, δυνητικής ζωής ή ψηφιακής ζωής είναι, όπως θα λέγανε οι Αγγλοσάξονες, ένα contested terrain. Ένα τερέν συγκρούσεων. Δεν είναι το ίντερνετ. Είναι τα ίντερνετ και είναι οι πολλές και διαφορετικές αντιλήψεις περί ίντερνετ. Δεν είναι η virtuality, είναι η virtuality στον πληθυντικό με πολλές και διαφορετικές απόψεις για το πώς πρέπει να αναπτυχθεί η τεχνολογία. Όταν η Google Glass κατέβηκε στα McDonald's του Παρισιού, χειροδίκησαν εναντίον τους, σε αυτούς που τους φορούσαν, θεωρώντας τους ότι ήταν rich kids και από τη μια μεριά και από τη δεύτερη ότι ήταν σπιούνι, ότι παίρνανε πληροφορίες για τους άλλους. Σκεφτείτε όμως κάποια στιγμή θα συναντιόμαστε στο δρόμο με τα Google Glass ή άλλα Glass ή οτιδήποτε άλλη τεχνολογία και το Facebook, το οποίο θα έχει γίνει virtual και augmented, θα μας δίνει πληροφορίες για τον απέναντί μας, τέτοιες οι οποίες θα φτάνουν στο σημείο της συναισθηματικής φόρτισης που αισθάνεται ο άλλος όταν μας βλέπει και της δικής μας συναισθηματικής φόρτασης προς τον άλλον όταν τον βλέπουμε. Σε τέτοιο βαθμό το interactivity που φτάνει με τις νέες τεχνολογίες, όπου η σημερινή νέα πολιτική είναι η πολιτική του seen all. Τα βλέπουμε όλα. Ο ψηφιακός πολίτης είναι ο πολίτης ο οποίος στα νόμιμα πλαίσια και χρησιμοποιώντας τις υψηλές τεχνολογίες, τις τεχνολογίες επικοινωνίας, αξιοποιεί τις δομές του κράτους και την δυνατότητα να πληροφορείται τι
ποια είναι η σχέση του με το κράτος και πώς διαμεσολαβεί το κράτος με τις σχέσεις του με τους άλλους ανθρώπους. Προσέξτε, η τεχνολογία δεν διαμεσολαβεί μόνη της χωρίς τις δομές τις κρατικές. Το κράτος υπάρχει. Υπάρχουν οι νόμοι, τα κανονιστικά πλαίσια, οι θεσμοί. Οι άνθρωποι επικοινωνούν διαμέσου μιας τεχνολογίας η οποία τους φέρνει την πληροφορία περί κράτους και το τι είναι κράτος. Πρώτο σημείο αναφοράς είναι ότι καταλαβαίνουμε καλύτερα περί τίνος που ζούμε. Ποια είναι η πλατφόρμα μας. Δεύτερο σημείο. Η δυνατότητα του κράτους μέσα από αυτές τις τεχνολογίες να δημιουργεί ένα πανόπτικον. Το πανόπτικον είναι ένα σύστημα εγγλέζικο του 19ου αιώνα, όπου φτιάξαν τις πρώτες φυλακές. Ο σχεδιαστής είναι ο Μπένθαμ. Οι φυλακές λοιπόν οι οποίες φτιάχτηκαν τότε, γιατί ήταν πολύ φυλακισμένοι και δεν μπορούσαν να έχουν τόσους πολλούς φρουρούς να φυλάνε κάθε κελί. Σκεφτείτε τώρα κελιά που θα πρέπει για κάθε κελί να υπάρχει, κάθε δύο κελιά να υπάρχει ένας φρουρός. Όταν έχεις 3.000 φυλακισμένους, χρειάζεσαι περίπου 1.000-1.500 φρουρούς μαζί με τη γραφειοκρατία. Η γραφειοκρατία και οι φρουροί θα ήταν περισσότεροι από τους φυλακισμένους. Ο Μπένθαμ λοιπόν τι έκανε, έφτιαξε ένα τετράγωνο ή ένα στρογγυλό σύστημα φυλακής, όπου ανέβασε ένα φάρο και ο φάρος αυτός μπορούσε και έβλεπε όλα τα κελιά γύρω-γύρω. Και επομένως μειώθηκε ο αριθμός των φρουρών και είχαμε καλύτερο έλεγχο της φυλακής. Αυτό ονομάστηκε πανόπτικον. Τα βλέπουμε όλα. Άλλες μορφές για τον έλεγχο, αυτόν τον έλεγχο αναπτύχθηκαν αργότερα. Το μοντέλο του πανόπτικου πέρασε μέσα στις φιλοσοφίες του Μισελ Φουκό για να μας δώσει με πολύ καθαρό τρόπο, χωρίς ακόμα να υπάρχει το ίντερνετ και οι τεχνολογίες, μόλις εκείνη την εποχή μπαίναμε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μπαίναμε σε αυτές τις λογικές του cybernetics και του cyberspace, ο Φουκό μας έδειξε με ένα γραφειρό τρόπο πώς οι λειτουργίες της εξουσίας, της κεντρικής εξουσίας, περνάνε μέσα στους μικρόκοσμους μας, μέσα στην καθημερινότητά μας. Πώς μας ελέγχει και πώς μας ελέγχει σε καθημερινή βάση, μάλιστα κάπου αναφέρει, μας ελέγχει ακόμα και στο κρεβάτι μας. Εωνώντας ότι διέπει τις σχέσεις γάμου, διέπει τις σεξουαλικές σχέσεις, διέπει τις προτιμήσεις μας, ως νόμιμες, ως παράνομες, πότε είναι νόμιμη ή μια σεξουαλική σχέση, πότε δεν είναι, και ο Φουκό είχε μια πληθώρα τέτοιων αναφορών. Ο πολίτης λοιπόν, μέσα σε ένα ψηφιακό σύστημα, από τη μία μεριά έχει τη δυνατότητα να έχει καλύτερη πληροφόρηση περί κράτους και να λειτουργεί καλύτερα ως προς το κράτος, δηλαδή ως προς την εξουσία. Με λίγα λόγια, ως ψηφιακός πολίτης, είναι ένας καλύτερα εξουσιαζόμενος πολίτης. Διότι γνωρίζει καλύτερα τους νόμους, τους κανονισμούς και ανάλογα μπορεί και πράττει. Και από την άλλη μεριά, το κράτος μπορεί πολύ καλύτερα να παρακολουθεί τι κάνει ο πολίτης μέσα στο κράτος, μέσα στην οντότητα, μέσα στην κυριαρχία του κράτους. Ο δυνητικός όμως πολίτης, είναι ο πολίτης εκείνος ο οποίος η τεχνολογία την οποία αναπτύσσει δεν του την αναπτύσσει κάποιος. Την αναπτύσσει μόνος του. Και τι εννοούμε με αυτό. Δεν είναι ένα περιβάλλον μόνο ψηφιακό. Είναι ένα περιβάλλον σχεδιαστικό το οποίο ο ίδιος έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει. Θυμόσαστε στη δεκαετία του 60 ο Μαρκούζε μιλούσε για την εποχή του τέλους της τέχνης. Ο θάνατος της τέχνης. Ο θάνατος της τέχνης στη δυνητική εποχή έρχεται γιατί τα πάντα γίνονται τέχνη. Και οι κόσμοι που κατασκευάζουμε, μπέστε αν θέλετε στο λεγόμενο Second Life, αν έχετε ακούσει. Όταν μπείτε στο Second Life θα δείτε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον αισθητικής, θα δείτε μια σειρά από avatars, δηλαδή πεσόνες οι οποίες εμφανίζονται και διαμορφώνονται μέσα σε αυτό το χώρο με συγκεκριμένες αισθητικές, graphics τα οποία σου δίνουν τη δυνατότητα να λειτουργείς και όλος σου ο χώρος συμπεριλαμβανομένου και εσύ ως avatar που λειτουργείς μέσα στο Second Life είσαι τέχνη. Σκεφτείτε επίσης εκείνες τις κατασκευές, τις εφαρμογές που έχουμε πλέον τα μεγάλα έργα τέχνης να δυνητικοποιούνται, να σηκώνονται από τις εικόνες
και να δημιουργούν ένα περιβάλλον της εποχής, είτε ολογραμματικά, είτε διαδραστικά. Είναι μια νέα τεχνολογία όπου ζωντανεύει ο πίνακας και μιλάει ο ένας τον άλλον. Η τέχνη, η ζωή γίνεται τέχνη συνολικά. Ο δυνητικός πολίτης ξεκινάει από την έννοια της δυνητικότητας, η οποία είναι σπινοζιακή, αν θέλετε. Ξεκινάει από την έννοια του potentia, της ενδυνάμει. Μιας κατάστασης η οποία υπάρχει, ενυπάρχει σε κάθε οντότητα και η οποία ενδυνάμει λόγω των εσωτερικών χαρακτηριστικών που περιέχει αυτή η οντότητα, δηλαδή κυρίως των χαρακτηριστικών της εξέλιξης, και η εξέλιξη βασίζεται στα στοιχεία της προσαρμογής στο περιβάλλον και μάλιστα ένα περιβάλλον το οποίο αλλάζει συνέχεια. Αυτή η οντότητα, η ενδυνάμει οντότητα, δεν είναι ποτέ σταθερή οντότητα. Είναι πάντα virtual οντότητα. Δηλαδή, είναι ideal but not actual, μας λέει ο Ντελούζ. Είναι ιδανική, αλλά ποτέ πραγματική. Το πραγματική εδώ δεν είναι real, είναι actual. Είναι διαφορετικό, γιατί το virtual είναι real, το actual είναι πραγματικό, αλλά οι δύο έννοιες στην αγγλική και στην ελληνική δεν ταιριάζουν με τον ίδιο τρόπο. Πρέπει να κάνετε λίγο το virtualization σας. Ο δυνητικός πολίτης, λοιπόν, δημιουργεί μία νέα πραγματικότητα για την κοινωνία και τις ανθρώπινες σχέσεις, γιατί περί αυτού πρόκειται, μία πραγματικότητα η οποία, αντί να εντάσσει συνέχεια μέσα σε κρατικές ετάτ δομές, ο χώρος και ο χρόνος καταργούνται, γιατί δημιουργούνται, κατασκευάζονται από την αρχή, αντί να εντάσσει μέσα σε ετάτ, μέσα σε state, όπως τα έκανε μία ψηφιακή τεχνολογία, αντίθετα αποεδαφοποιεί και αποχρονοποιεί όλη την σχεσιακή, τις σχέσεις οι οποίες αναπτύσσονται μεταξύ των ατόμων ως avatar ή ως πραγματικότητες ή ως ολογράμματα, δίνοντάς τους την δυνατότητα να διαμορφώσουν ένα άλλο μέλλον έτσι όπως εκείνοι το σκέφτονται. Οι μεγάλοι φιλόσοφοι του 19ου αιώνα μιλάγανε για ποιες πολιτικές, σε εισαγωγικά, πολιτική πάντα είναι υπάλληλη για την εξουσία, εξουσία είναι πάντα η δυνατότητα που κάποιος έχει να επιβάλλει τη γνώμη του στον άλλον ανεξάρτητα από τη θέληση του δεύτερου, και επομένως πάντα όταν μιλάμε για εξουσίες ή μιλάμε για τον πολίτη με τις εξουσίες, τα δικαιώματά του και τις υποχρεώσεις του, πάντα μιλάμε για μια κατάσταση εξουσιαστική, για μια εξουσιαστική σχέση. Οι φιλόσοφοι του 10ου αιώνα αναζητούσαν ποια θα είναι εκείνη η εξουσία που θα λειτουργεί ενάντια στον εαυτό της, να καταργήσει τον εαυτό της. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσει να απελευθερωθεί το άτομο. Προσέξτε, δεν είναι ακόμα ο άνθρωπος. Η απελευθέρωση του ατόμου, η δυνατότητα του ατόμου ελεύθερα να συνεργάζεται μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο. Η κοινωνία είχε σημασία εκείνη την εποχή, σήμερα έχει λιγότερη σημασία από ό,τι είχε τότε. Η απελευθέρωση λοιπόν του ατόμου μέσα σε ένα περιβάλλον, η ισότητα των ατόμων και η αδελφότητα μεταξύ των ατόμων δημιουργείται πλέον κατασκευαστικά σε εκείνους οι οποίοι εμπλέκονται μέσα σε μια δυνητική πραγματικότητα. Η δυνατότητά τους να παρέχουν το μέλλον της διακυβέρνησής τους, της αυτοδιακυβέρνησής τους, του αυτοπροσδιορισμού τους, της αυταρχίας τους. Προσέξτε τώρα, μπαίνουμε σε έναν άλλο χώρο, σε έναν άλλο κόσμο. Εάν θέλουμε να έχουμε μία ψηφιακή πολιτική, δεν θα σχεδιάσουμε από τα fiber optics περασμένης γενιάς, θα ξεκινήσουμε από τις ανθρώπινες σχέσεις που θέλουμε να έχουμε στο μέλλον, μια και η τεχνολογία μας το επιτρέπει. Ευχαριστώ.